Θέλουμε να ευχαριστήσουμε εσάς για την παρουσία σας που ήρθατε εδώ, να θαυμάσουμε το έργο της Μαρίας που ολοκληρώθηκε μετά από πολλές δοκιμασίες και περιπέτειες που πέρασε, να ευχαριστήσουμε όσους βοήθησαν γι' αυτό και την Δημαρχία, γιατί και σε τοπικό επίπεδο αλλά και στο Υπουργείο Πολιτισμού τα πλήστα βοήθησε για την υλοποίησή του. Bravo. Donc un merci de tout ça et d'être là ce soir et d'être et aussi merci à tous les gens d'Hydra qui nous ont aidés, à tous les masters d'Hydra qui nous ont aidés à planter, qui ont aidé Maria à planter sous le soleil du matin jusqu'au soir les fleurs les unes après les autres. Ευχαριστούμε λοιπόν που είστε εδώ, αλλά να ευχαριστήσουμε πάνω απ' όλα όλο τον κόσμο της Ίδρας και κυρίως αυτούς που εργάστηκαν, τους μαστόρους, τους τεχνικούς, με τις δύσκολες συνθήκες από νωρίς το πρωί μέχρι τη δύση του ήλιου, κάτω από το καυτό ήλιο, για την υλοποίηση της, του ριζώματος του έργου σε αυτό τον βράχο που έχουμε πίσω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα μας πείτε δύο λόγια για τη τεχνική ή το... Η Μαρία θα πει. Α, μπράβο. Η Μαρία θα πει. Ναι, πρέπει να πεις. Αυτό αποτελείται από 320 φυτά που προέρχονται από τη χλωρίδα της Ίδρας και στην πραγματικότητα προκειμένου με κάποιο τρόπο να παγώσουμε το χρόνο σε αυτά τα φυτά έχει γίνει, αν θέλετε, το τεχνικό κομμάτι, πλαστικοποίηση και έχει γίνει ηλεκτρόλυση. Είναι δηλαδή μέτρα από κάτω. L'idée initiale, c'était de collecter une 320 des espèces de la chloride de Hydra comment dire, dans un essai d'arrêter le temps et de avec l'emploi de l'électrolyse, de la transformation, disons, la transformation de la flore naturelle dans un matériel dur et solide. Un matériel métallique. Oui, c'est du métal. Du métal. Ιναλικός. Μεταλλικό είναι. Έχει γίνει και επιχάλκος. Αλλά νομίζω ότι το σημαντικότερο κομμάτι δεν είναι τόσο το τεχνικό, τουλάχιστον σε αυτό το έργο, αλλά περισσότερο το ενεργολογικό πλαίσιο. Το χρόνο, ο χρόνος. Αυτό έχει γίνει με προδιαγραφές, καθώς αρχικά το έργο ήταν είναι μόνιμο. Ναι. Ακριβώς όμως επειδή δεν έγινε δεκτή αυτή η πρόταση, θα μείνει για 2,5 μήνες. Και προδιαγραφή στο όμως ναι. Θα άντεχα τα ίδια για δεκαετίες, σίγουρα. Η ιδέα initiale c'était une œuvre pérenne. Comme dire, donnée à l'idée. Oui, oui. Mais étant donné les conditions, les instances, les réactions, etc. Ils sont dans la solution d'une exposition temporaire de deux mois, de cette présentation de deux mois d'été, mais selon elle, ce n'est pas tellement la pérennité de la matière, mais la pérennité de l'idée. C'est une bonne idée qui tient le concept. Plus que la méthode employée. Ευχαριστούμε πολύ και το Δήμο Ίδρας για την πολύ μεγάλη. Bonjour et merci la mairie d'Hydra pour son aide précieuse. Και εμείς θέλουμε... Σε καβού. Καλά. Και εμείς θέλουμε να σας καλωσορίσουμε στο νησί μας, να σας εκφράσουμε τις πλέον θερμές ευχαριστίες μας και την πραγμένωση πρωτοβουλία. Η Ίδρα είναι ένα νησί φιλόξενο των τεχνών και των γραμμάτων, όπως όλοι γνωρίζουμε. On veut aussi vous souhaiter le bienvenu à notre île et dans cette réunion ici. Et comme vous le savez peut-être, cette île, c'est une île des arts et de la culture et toute idée est toujours la bienvenue.
Θέλω για άλλη μια φορά να συγχαρώ αρχικά τον κύριο Κώτη και την κυρία Σιμών για την πανέμορφη πρωτοβουλία τους και την αγάπη τους για το νησί μας. Felicité encore une fois monsieur madame Κώτη pour cette initiative de leur fondation de cette association pour qui porte de nouveau quelque chose à notre île, leur amour pour notre île. Θερμά συγχαρητήρια βέβαια και στην νεαρή καλλιτέχνη, την κυρία Τσάκη, για την πανέμορφη δουλειά και πραγματικά πρωτότυπη. Et surtout, beaucoup de félicitations à la jeune artiste, madame Tsagari, pour ce bon résultat que vous avez là, pour son bon travail. Και επιτρέψτε μου να παραφράσω μια γνωστή φράση ενός γνωστού διεθνολόγου με αφορμή τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το έργο. Αυτός ο διεθνολόγος λέει: Ο πόλεμος όπως και ο έρωτας πάντα βρίσκουν τον δρόμο τους. Εγώ θέλω να πω: Η τέχνη όπως και ο έρωτας πάντα βρίσκουν τον δρόμο τους. Και επομένως είμαστε εδώ σήμερα και γιορτάζουμε αυτή την πανέμορφη γιορτή. Dans une paraphrase d'un διεθνολόγο très connu qui disait que la guerre et l'amour trouvent toujours leur chemin. Moi, je voulais dire que l'amour et l'art trouvent leur chemin, et surtout comme ce soir sur notre île hydrale. Και αυτό πραγματικά συμβαίνει επειδή υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν την τέχνη, άνθρωποι αποσιωμένοι στο καθήκον τους και μερικές φορές έχουν και ονοματεπώνυμο. C'est sûr que c'est le résultat à cause de, surtout des personnes qui sont voués à leur devoir et à leur passion et que de bon on doit quand même citer leur nom. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου στο Δήμο και κυρίως τον εντεταρμένο Δημοτικό Σύμβουλο Πολιτισμού, τον κύριο Ράπα, την πραγματικά μεγάλο αγώνα που έδωσε για να είμαστε εδώ σήμερα. J'aimerais alors remercier de mon côté mes collègues dans l'Amérique, mais surtout Panagiotis Ράπας, qui est notre chargé de culture et qui a vraiment. Ευχαριστούμε, κύριε Ράπα. Tout son apport et tout son aide pour la réalisation de ce projet. Encore une fois, le bienvenu.